Ναι, ασκήθηκε ποινική δίωξη στο κατηγορούμενο για κατασκοπία. Όμως τα πραγματικά περιστατικά τα οποία υπάρχουν και έχουν καταγραφεί στη δικογραφία είναι ένας εργαζόμενος ο οποίος μετέφερε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων πετό από αφέλεια ο ίδιος μαγνητοσκόπησε χάρη να στεγισμού τη διαδρομή την οποία έκανε. Ούτε στρατιωτικές εγκαταστάσεις κατέγραψε, ούτε μαχητικά αεροπλάνα, ούτε τίποτα. Απλώς έκανε αυτή την, ήθελε να δείξει αυτή τη διαδρομή και να χαριτολογήσει με τους συναδέρφους του ότι βρίσκεται στο χώρο αυτό, το οποίο ανήκει στη συνέχεια στο Instagram. Προφανώς ο δόλος του δεν είναι κατασκοπικός, εννοείται, ήταν παράνομο, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει αυτό να αξιολογηθεί, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εργαζόμενος στο αεροδρόμιο Καστελίου και συνέχεια μετέφερε κάποια υλικά εκεί, χωρίς να σκεφτεί από αφέλεια προσεξία, απερισκεψία θα έλεγα, τράβηξε αυτό το βίντεο, το οποίο στη συνέχεια δημοσίευσε ως ιστορία στο Instagram. Είναι προφανές ότι δεν είχε πρόθεση να κατασκοπεύσει, ούτε και να αποκαλύψει μυστικά των στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Αυτό θα ισχυριστεί αύριο στην ανακρίτρια και νομίζω ότι θα αξιολογηθούν στη σωστή τους βάση.